στη Βουλή των Ελλήνων θα βρεθεί την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο για τις Μπελαράτα Ραφάλ και τις τορπίλες των υποβρυχίων, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει κατεπηγόντως να φύγω είναι ότι, όπως ξέρετε, μεθαύριο ξεκινάει, φέρνομαι στη Βουλή, τις μεγάλες συμβάσεις των εξοπλιστικών για κύρωση από το Σώμα, πρώτα από την Επιτροπή, μετά από την Ολομέλεια, και επομένως είναι ένα διάστημα πυρετόδους προετοιμασίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπερασπιζόμενος την τροπολογία που προσαρτάται στην υποκύρωση πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα για τα ναυπηγεία Σκαραμάγκα και Ελευσίνας, προσδιορίσε το ορόσημο για την παράδοση στο πολεμικό ναυτικό της 7ης πυραβλάκα του τύπου Ρουσέν. Σε αυτά που ευχηθήκατε, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προσθέσω εγώ ότι εγώ εύχομαι πραγματικά αυτή η παράταση να είναι τελευταία που θα χρειαστεί. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει κι άλλη. Δεν έχουμε διστάσει να το κάνουμε μέχρι τώρα, αλλά η εξάμηνη παράταση της σύμβασης όσον αφορά τα ναυπηγεία Ελευσίνας και η τρίμηνη για το Σκαραμαγκά, δεδομένου ότι εκεί πέρα υπάρχει ήδη ο επενδυτής και ευελπιστούμε στο διάστημα αυτό να ρυθμίσει τις όποιες εκκρεμότητες έχουν μείνει ακόμα, νομίζουμε ότι είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να εξελιχθεί ευνοϊκά η υπόθεση και των δύο ναυπηγείων. Να προχωρήσει δηλαδή και η προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή και υλοποίηση επένδυσης και στην Ελευσίνα. Επομένως, τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με γενικό αριθμό 1207 και ειδικό αριθμό 195 κάθετος 7 Δευτέρου 2022 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται περιλαμβάνει δύο διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορούν τη συνέχιση υποστήριξης του ναυπηγικού έργου που πραγματοποιείται σαν ναυπηγεία της Ελευσίνας για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης του εναπομείναντος τελευταίου ταχαίως περιπολικού κατευθυνωμένου βλημάτων νούμερο 7, που θα πάρει το όνομα ενός από τους τρεις πεσόντες ήρωες των ημείων, Βλαχάκος δηλαδή, και τη συνέχιση των εργασιών στα 4 υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η πρώτη διάταξη αποσκοπεί στην ολοκλήρωση, όπως σας είπα, του προγράμματος ναυπήγησης της πυραβλακά του υπαριθμών 7 τύπου Ρουσέν, στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Σκοπός διάταξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής της πυραβλακά του αυτής για 6 επιπλέον μήνες, έως δηλαδή τις 30 Ιουνίου του 2022, εκτιμούμε ότι μέχρι να συμπληρωθεί το εξάμεινο αυτό θα αποδοθεί στο πολεμικό ναυτικό το συντομότερο δυνατόν.